να μοιράσω. Αλλά όχι ακόμα. Εσείς δηλαδή, ρε παιδιά, αν πάθετε κανένα τέτοιο έτσι ξαφνικά. Εγώ, ας πούμε, τώρα δεν έχω ούτε κρυάδες, ούτε περιττό τίποτα. Εδώ έχει πάει όλο. Ναι. Τι κάνετε όταν πρέπει και να τραγουδήσετε? Κοίτα, υπάρχουν διάφορα γιατροσόφια τύπου τσάι με μέλι και λίγο αλκοόλ και λεμόνι. Ναι, κάνεις ένα συνδυασμό. Στην πραγματικότητα υπάρχουν φάρμακα. Τσίπουρο. Φάρμακα. Ρακόμελο και τα λοιπά. Ρακόμελο, γι' αυτό λέω. Ναι, μεθάς και νιώθεις ότι είσαι καλύτερα. Ωραία, μιλάς τα λόγια όπως έρχονται. Στην πραγματικότητα πρέπει να πας στο φαρμακοποιό της γειτονιάς σου ή σε όποια άλλη γειτονιά θες και να πάρεις φάρμακα. Δεν θέλω να πω τα ονόματα των φαρμάκων, να μην θεωρηθεί διαφήμιση, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να πάρεις και θα σε βοηθήσουν. Επίσης, πιθανώς θέλει αφωνία. Όχι πιθανώς, θέλει αφωνία. Δηλαδή, τώρα που θα πας σπίτι, μέχρι αύριο. Είναι λίγο δύσκολο έως και αδύνατο να γίνει αυτό. Χαρτάκια, σημειώματα. Χαρτάκια στα παιδιά. Μπορεί να ευχαριστήσεις κόσμο. Μπορεί... Θα πεις στα παιδιά, δεν μιλάτε. Α, και ο Γιώργος μπορεί να βοηθήσει στα παιδιά. Ναι, να το πάρω σπίτι, να βγάλω μαζί. Να βγάλει τα χαρτάκια του. Θα το πω στο βίντεο κλιπ. Ο πιο ασφαλής τρόπος. Ο πιο ασφαλής τρόπος για να γίνεις καλύτερα είναι. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα χαπάκια πολύ απλά. Και αφωνία. Αφωνία. Τι να πω. Τι. Ναι, έτσι ξύπνησα σήμερα και τρόμαξε. Λέω θα πάω και θα νομίζω να τους κάνω πλάκα. Δεν έβγαινε φωνή. Τίποτα έτσι όπως το κάνεις. Αλλά. Αν πρέπει οπωσδήποτε να βγει. Δηλαδή, αν μας συμβεί αυτό και παίζει την επίδαυρο το ίδιο. Εμένα μου συμβεί μια φορά. Ναι. Να είμαι σε αυτή την κατάσταση και το βράδυ να έχω πρεμιέρα στην επίδαυρο. Και γιατί η επίδαυρο έχει υγρασία και στη γενική δοκιμή, ας πούμε, μπορεί να την πατήσεις και με τις φωνές και έχεις 10.000 κόσμο και πρέπει να ακουστείς χωρίς μικρόφωνο. Τακ, ένες, κορτιζόνης. Αλλά αυτό είναι μια λύση που δεν ενδείκνεται. Είναι μόνο για αν δεν γίνεται. Πρέπει να δουλέψει. Είναι ακραίο όταν πρέπει να δουλέψει οπωσδήποτε. Όταν δεν υπάρχει άλλη λύση. Μάλιστα. Αλλά εσύ δεν είναι αυτή η περίπτωση. Όχι, γιατί σου πηγαίνει. Χειρότερη θα μιλάγανε οι υπόλοιποι. Να σου πούνε εδώ η παρουσία μου. Νιώθει ότι υποφέρει, αλλά ακούγεται ωραίο αυτό. Ναι. Δίνει κάτι. Αχα. Δίνει κάτι. Για πάμε σε διαφημίσει, ρε παιδιά.